ανεπίτρεπτη χαρακτηρίζει την ενέργεια του Δημάρχου Τοπίρου Θωμά Μίχογλου για δημοσιοποίηση υπηρεσιακής αλληλογραφίας ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κώστας Ζαγναφέρης αναφορικά με την αδικαιολόγητη επίθεση που δέχτηκε για πλημμύρες οικισμούς της περιοχής τη στιγμή που η Περιφερειακή Ενότητα, όπως τονίζει, ξεπέρασε κατά πολύ τις συμβαστικές της υποχρεώσεις. Καταρχάς ήταν ανεπίτρεπτο ένα εσωτερικό έγγραφο που επιστάλλει σε εμάς του Δήμου να το κοινοποιεί στα κανάλια. Πότε το κατάλαβα. Με τα μέσα που διαθέτουμε και τις αρμοδιότητες που έχουμε στην περιφέρεια τους 6 μήνες που είμαι εδώ, κάναμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ήδη εγώ είμαι κάθε μέρα στο Δήμο του Πύρου και όταν λέω κάθε μέρα τον κύριο, και τώρα με βρίσκεται από εκεί έρχομαι, σχεδόν όλα τα σημεία τα οποία υπήρχε θέμα λόγω πλημμυρών, τα έχω επισκεφθεί, έχω δει και δεν είναι οι ζημιές τόσο μεγάλες όσο λέγεται. Θέλω να γίνουν κάποια έργα υποδομών, χρειάζεται όμως προεργασία, χρειάζονται μελάτες, τα οποία απάντησα σήμερα υπηρεσιακά στον Δήμαρχο του Πύρου και δεν θέλω δημοσίως γενικά πράγματα που δεν νομίζω θα σας απασχολούν. Ήδη σε συνεργασία με τον Σωματάρχη, τον κύριο Χαλκίδη, βοηθάμε να αποτελειώσουμε ένα καθαρισμό καναλιών στην κοινότητα, πρώην κοινότητα των Ξωτών. Από εκεί έρχομαι τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία του στρατό, τον κύριο Χαλκίδη. Λυπάμαι που αποστρατεύτηκε, που από ό,τι έχω πληροφορηθεί παρατήθηκε. Του εύχομαι εδώ και πέρα καλή δύναμη, καλό κουράγιο στο υπόλοιπο μέρος της ζωής μου, να περάσει καλά και αύριο θα τον αποχαιρετήσουμε στην τελετή παράδοση παραλαβής του άρτου σώματος στρατού. Για μια ακόμα φορά θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί μας έλυσε ένα πρόβλημα που είχαμε από αναφέρεται πλημμυρών και στη θαλασσιά και στο Ξώτης και ήδη δουλεύουν και ήταν η τελευταία, θα έλεγα, διαταγή που υπέγραψε μετά από παράκληση και αίτημα δικό μου. Και βέβαια να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο θέμα, λέγοντας ότι πολλές φορές και το προηγούμενο διάστημα και πριν αρχίσουν να κάνει έντονες βροχοπτώσεις, εσείς επισκεπτόσασταν χωριά από το Δήμο του Πύρου για κανάλια ή οτιδήποτε τέτοιο. Δηλαδή, ήταν μια περιοχή που ως αντιπεριφέρεια και ως αρμοδιότητά σας δεν την είχατε αφήσει εκτός. Το ένα το θέμα στην Ηλιόπετρο πήγα 4 φορές. Κατοικείται από Ρώμ, νομίζω, δεν ξέρω από πού κατοικείται. Είναι ιδιαίτερες συνθήκες. Τα προβλήματα δημιουργούνται από την παρεμβάση των κατοίκων. Δεν θέλω να τα πω δημοσίως. Ο καθένας καταλαβαίνει τι γίνεται σε αυτό το. Καταρχάς, σε αυτό το κανάλι έχει γίνει χώρος αποθήκευσης σκουπιδιών. Mm-hmm. Στο τέλος αυτού του καναλιού πρέπει να σας υποδείξει και το αναφέρω στο έγγραφο, να μας υποδείξει ο Δήμος του Πύρου από ποιο σημείο πρέπει να το ανοίξουμε από κάποιο κοινόχρηστο. Όσον αφορά που δεν ήταν και μεγάλες καταστροφές, γιατί είχαμε και πρωτοφανές πλημμύρες στο θέμα του δασοχωρίου στην παράλια ζώνη, είναι από πλευράς προδιαγραφών στην χειρότερη μοίρα της συνθήκης Ραμσάρ. Πρέπει να γίνουν περιβαλλοντικές μελέτες με πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Χωρίς αυτές τις μελέτες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ούτε μία τσαπιά να ρίξουμε. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Στο μέτωπο των δυνατοτήτων μου και πολλές φορές κάνοντας και πράγματα που δεν έπρεπε να κάνω, γιατί υπάρχει πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος αυτών των παρεμβάσεων, κάναμε πολύ περισσότερα, σας είπα, από ό,τι μπορούσαμε. Πάντως, η διαφορά αντίληψης για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικισμοί και οι δημότες αντικατοπτρίζεται στη στάση του κυρίου Ζαγναφέρη να μην δημοσιοποιήσει σε αντίθεση με τον κύριο Μίχογλου αλληλογραφία καθαρά υπηρεσιακή, αρνούμενος να μπει έτσι σε πολιτικές σκοπιμότητες.